δώρα, ψώνια και βόλτα στις στολισμένες βιτρίνες. Αυτό είναι το κλίμα που αποτυπώνεται στην καρδιά του Ηρακλείου λίγα μόλις 24 ώρα πρωτού εισέλθουμε στο 2024. Ψωνίσαμε διάφορα δωράκια για την οικογένεια. Για μπαμπάδες, μαμά, αδέρφια, το παιδί, εννοείται. Τις τιμές πώς τις είδατε? Είναι αρκετά φυσιολογικά νομίζω. Και πολλή κίνηση που δεν το περίμενα. Τι θα ψωνίσετε? Ό,τι οικονομικό βρούμε. Δηλαδή ρούχα, παπούτσια, χρηστικό ως επιτοπλίστων. Δώρα για τα παιδιά, τα εγγόνια. Καλές γιορτές. Ψώνια. Γονάκια γενικώ, τα άλλα δύο είναι στα παιχνίδια. Τα μεγάλα πήρα ρολόγια σήμερα, αυτούς πήρα αυτοκίνητα. Κάθε μέρα ψώνια. Η εορταστική ατμόσφαιρα δημιουργεί την κατάλληλη διάθεση ώστε οι Ηρακλειώτες να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους, δίνοντας μία ανάσα στην αγορά και τις τοπικές επιχειρήσεις. Δωράκια έτσι για τους φίλους, με αγάπη, έτσι, μου δίνει χαρά να, κάνω, να προσφέρω στα άτομα που αγαπάω. Είναι η πρώτη φορά που δεν είχα χρήματα για μένα. Είναι γιορτή, είναι ο Μανώλης, είναι πρωτοχρονιά Χριστούγεννα. Οπότε θα ξοδέψετε κάτι παραπάνω. Ναι, σίγουρα. Διάφορα δώρα, ρούχα, παπούτσια, αυτά. Τις τιμές πόσες έχετε δει σε σχέση με πέρυσι? Αυξημένες είναι σίγουρα από παλαιότερες χρονιές. Ρούχα είναι η κυριότερη επιλογή των καταναλωτών που λίγες ημέρες πριν έρθει το νέο έτος κατέκλυσαν το κέντρο του Ηρακλείου με τους εμπορικούς δρόμους να έχουν την τιμητική τους. Πάντως, πολίτες έκαναν λόγο για αυξημένες τιμές στα καταστήματα. Ωστόσο, αυτό δεν τους εμπόδισε στο να κάνουν τα εορταστικά ψώνια τους. Ούτε ακριβές, ούτε πολύ φθηνές. Όταν είσαι πολλά παιδιά και εγγόνια. Τι ψωνίσατε? Διάφορα, στο καθένα και κάτι. Για το καλό. Πρωτοχρονιά είναι αυτά τα? Ναι, για πρωτοχρονιά, όχι. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχει οικονομικά, έχει ακριβά. Για σε κάθε ένα που έχει το πορτοφόλι και δεν έχει χρήματα και είναι με λίγα, μπορεί να πάρει δωράκι να δώσει στους αγαπημένους του. Οι τιμές είναι ανεβασμένες. Τα παιδιά ξέρουν τι χρήματα έχουν για να διαθέσουν. Από εκεί και πέρα, ό,τι θέλουν. Οι τιμές κάθε μέρα, παιδιά, και ανεβαίνουν και πιο πολύ. Και στα σούπερ μάρκετ ειδικά πάρα πολύ. Τι να κάνουμε? Λίγο πιο ακριβά. Αλλά εντάξει, εξαρτάται το τι θες να πάρεις. Έχει ακριβά και φτηνά, καλά είναι. Παράλληλα, μερίδα επιχειρηματιών εκφράζει την ικανοποίησή της για την κίνηση των προηγούμενων ημερών, ενώ με φόντο την πρωτοχρονιά, οι εμποροί ελπίζουν σε άνοδο του τζίρου τους. Η αγορά κινείται αρκετά ικανοποιητικά. Υπάρχει κόσμος αρκετός στην αγορά, από νωρίς. Μπαίνει σε όλα τα καταστήματα, βοηθάει και ο καιρός. Δεν είναι εδώ όπως είναι στη δικαιοσύνη και εκεί τριγύρω. Αλλά δεν έχουν κάνει και κάτι εδώ. Ας πούμε, εμείς είναι τα λουλούδια απ' έξω, τα φέραμε εμείς και τα στολίσαμε. Για μας μπορεί να είναι και η χειρότερη χρονιά φέτος. Οι καλύτερες χρονιές ήταν όταν ήμασταν στην πλατεία. Εδώ τώρα έχει πέσει η αγορά. Οι προσδοκίες μας συνεχίζουν να κρατάνε υψηλά. Πιστεύουμε ότι τώρα όσο πηγαίνουμε προς την κορύφωση της χρονιάς, να δούμε επίσης κόσμο να συνεχίζει να πραγματοποιεί αγορές. Την ίδια ώρα οι γιορτινές ημέρες αποτελούν ευκαιρία για πολλά παιδιά να διασκεδάσουν με τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες στην καρδιά της πόλης.